Ρήγη συγκίνηση στο Άδελ Ερεθύμνου. Στο μνημείο της Σαρακίνας, όπου εκτελέστηκαν οι 18 άντρες από τους Ναζί στις 2 Ιουνίου το 1941, συγγενείς, φορείς και σύσσωμοι η τοπική κοινωνία απέδωσαν τιμές στη μνήμη των νεκρών. Αλεξανδράκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου. Στις φετινές επετειακές εκδηλώσεις μπήκε ο σημαντικότερος λίθος για τη δικαίωση της ψυχής των πεσόντων, με την ταυτοποίηση των 18 κρανίων, μετά από 83 χρόνια που οι οικογένειες δεν γνώριζαν ποιος είναι ο άνθρωπός τους. Εμβληματική φιγούρα ο Γιώργος Αλεξανδράκης, με πατέρα και παππού ανάμεσα στους εκτελεστέντες, χωρίς το αίτημα του οποίου στοείται, μαζί με τον πολιτιστικό σύλλογο Άδελε Αγίας Παρασκευής, τίποτα δεν θα ήταν εφικτό. Για μας τους Έλληνες, τα οστά των προγόνων μας είναι ιερά. Στην Κρήτη παίρνουμε το μεγαλύτερό μας όρκο στα οστά των προγόνων μας. Οι ομαδικές εκτελέσεις είναι εντελώς απάνθρωπες, γιατί καταστρέφουν την ταυτότητα και την ύπαρξη των ανθρώπων. Την πρωτοποριακή μελέτη διεξήγαγε το Εργαστήριο Παλαιογονιδιωματικής και Εξελικτικής Γενετικής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, με την εφαρμογή τεχνικών αρχαίου DNA, μια μελέτη που αποτελεί την πρώτη στη χώρα μας ολοκληρωμένη και δημοσιευμένη σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό. Αυτό που καταφέραμε να κάνουμε είναι την επιθυμία, να εκπληρώσουμε την επιθυμία του πολιτιστικού συλλόγου και των ανθρώπων εδώ του χωριού, όπου είχαν τους ανθρώπους τους μέσα σε ένα οστεοφυλάκιο, 18 διαφορετικά κρανία. Γνώριζαν ότι ήταν εκεί, αλλά δεν ήξεραν ποιος είναι ποιος. Οπότε αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να δώσουμε όνομα στους νεκρούς, για να μπορέσουν να αποδοθούν οι τιμές και να ζήσουμε αυτό που ζήσαμε σήμερα, μια συγκλονιστική στιγμή. Είναι σαν αυτό που μας αρέσει εμάς να λέμε, σαν να ανοίγουμε ένα παράθυρο και να κοιτάμε προς το παρελθόν και να απαντάμε ερωτήματα τα οποία ήταν αδύνατο να απαντηθούν με άλλο τρόπο. Η θηριωδία όμως, όπως αποτυπώνεται με την εκδήλωση σημερινή, αλλά και με όλα όσα άλλα βλέπουμε σε όλο τον ελλαδικό χώρο, αλλά προπάνω στην Κρήτη, είναι μοναδική και απίστευτη. Αυτά που είδαμε σήμερα στη Σαρακίνα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια πολύ σπουδαία μέρα και γι' αυτό και εμείς είμαστε εδώ να τιμήσουμε τη μνήμη των πεσόντων αυτών. Τη βραδιά έκλεισε προβολή μέρους του ντοκιμαντέρ 2 του Ιούνιου ήτανε, ενώ προηγήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο. Ανατριχύλα και δέος σκόρπισαν μέλη του πολιτιστικού συλλόγου Μέρωνα του Δήμου Αμαρίου με τα ριζίτικα τραγούδια τους, ανοίγοντας ένα παράθυρο στο παρελθόν. Να τον επάσχει.